αυτό το αγόρι, δεν θα πούμε ψέματα, το αγαπάμε, έχουμε συνηθίσει να ξυπνάμε μαζί του. Τι γίνεσαι, oh. Ελιά, ελιά και κότσο φράγκολιά. Καλά ρε Κώστα, δηλαδή έπρεπε να λείψεις και να φύγει ο Ντάφη. Δηλαδή και να μην είσαι εδώ. Δημήτρη, κάτσε ήσυχος. Δεν ήθελες. Δεν υπήρξαν πολλές. Δεν κοντά να με πετάξεις τα ταβάνια τώρα. Δεν υπήρξαν πολλές φορές που ήθελες να πάρεις τηλέφωνο, να παρέμβεις, πες. Έστελα κάτι μηνύματα, κάτι έκανα, έστελα, τι να κάνω. Για τον Bout Band, λοιπόν. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Κωστάκι μας, πώς είσαι, τι συμβαίνει, εγώ είπα κάποια πράγματα χθες στον κόσμο, φαντάζομαι τα είδες, αλλά πες μας. Τα είδα, ναι, ωραία τα πες. Ωραία τα πες, εγκρίνεις, αγόρι μου. Εγκρίνω, ναι, οπότε τα πες εσύ, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, όλα ωραία και καλά. Τέλος πάντων, εγώ είμαι υγιέστατος, δεν έχω κάτι. Ωραία. Αλλά όπως προανέφερες και εσύ, όπως ανέφερες και εσύ εχθές, έχω έρθει σε άμεση επαφή με άνθρωπο ο οποίος έχει κορονοϊό. Σου κρατάω ζεστή τη θέση, να ξέρεις. Ζεσταίνει. Ευτυχώς έχετε την Όλγα να μου την κρατήσει ζεστή. Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Να σου πω, εσύ είσαι μια χαρά υγιής. Έκανες τη Δευτέρα ένα μοριακό το βράδυ που ήταν αρνητικό. Δεν έχεις κάποιο σύμπτωμα. Όχι, όχι, έχω πάρει και self-test εγώ. Μου έφερε τέλος πάντων η μητέρα μαζί με το φαγητό και κάποια self-test και έχω κάνει πριν λίγο και έκανα και χθες. Εντάξει, όλα μια χαρά. Και γενικά που δεν έχει να κάνει. Γενικά, κάνεις μια ζωάρα στην πλάτη μας. Να την πω. Το είπε. Να την πω την αλήθεια, ναι, κάνω ζωάρα τώρα. Όχι, Κώστα, με συγχωρείς. Το είπες. Έλεγε προχθές ότι να γίνει κάτι να ξεκουραστώ. Να την πω την αλήθεια, το είπα. Δεν έλεγες να κερδίσεις το λαχείο, σας έχω και εγώ. NLP, NLP, δεν τα ακούτε. Λέτε τα λάθος πράγματα τη λάθος στιγμή. Δεν μπορεί να πέσει μια βαλίτσα με ένα εκατομμύριο στο κεφάλι. Λέει πέφτει τώρα, φαντάζεσαι. Να σου πω, για τον άνθρωπο που ήρθε σε επαφή το επιβεβαιωμένο κρούσμα, θες εσύ να πεις περισσότερα, αν είναι καλά, ποιος είναι κτλ. Ή το αφήνουμε έτσι. Δεν έχω πρόβλημα. Είναι η κοπέλα μου. Και η οποία αισθάνεται και αυτή κάποιες φορές καλά. Απλά αργά το βράδυ, ναι. Ανεβάζει λίγο δεκατάκια σε πυρετό και έχει και έτσι κάποιους πόνους στο κορμί. Ευτυχώς. Όσφρηση, γεύση έχει η Δώρα. Ναι, γεύση όσφρηση έχει κανονικά. Ευτυχώς έχουμε τώρα την πολυτέλεια γιατί μετακόμισα στο καινούριο το σπίτι να μπορούμε να το διαχωρίσουμε. Και έχει ο καθένας το χώρο του. Οπότε δεν και ζούμε έτσι λίγο απομονωμένα όσο μπορούμε. Απλά η Δώρα μιλάει. Έχουμε πάρει και οξύμετρο. Μπράβο. Απλά η Δώρα είναι συνέχεια στο τηλέφωνο και μου έχει σπάσει τα νεύρα. Την ακούω όλο το σπίτι. Την περιποιείσαι, τη μαγειρεύει. Ναι, φροντίζει την πόρτα, μα είναι. Να είναι καλά η μαμά μου, μας φρόντισε αυτή, γιατί τώρα μένουμε πολύ κοντά στη μητέρα μου και μας έφερε φαγητάκια, μας έχει, είμαστε καλυμμένοι για τουλάχιστον και εβδομάδες. Με τα καπεράκια. Να σου πω, πας με γάντια μάσκα και τις το αφήνεις έξω από την πόρτα, όπως... Κοίταξε, να σου πω αλήθεια, με γάντια μάσκα όχι, όχι το παίρνω αψίφιστα, πολύ αψίφιστα, ναι. Απλά ό,τι κάνω μετά πηγαίνω και πλένω και τα χέρια μου. Ήταν κάτι που κάναμε έτσι και αλλιώς, γιατί έχουμε δύο γάτες, οι οποίες είναι κάπου εδώ και επειδή εγώ είμαι αλλεργικός, λίγο τα έπλυνα εγώ τα χεράκια μου λίγο παραπάνω. Okay. Και κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Άρα πες μας λίγο, ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας τώρα, τι σου έχουν πει, πόσες μέρες θα λείπεις. Θα λείπω όλη την εβδομάδα. Θα κάνω ένα μοριακό πάλι αύριο, να δούμε τι και πώς, το οποίο όμως δεν αρκεί. Και θα κάνω και άλλο ένα μοριακό, το οποίο θα δείξει το Σάββατο. Ωραία. Για να είμαι μαζί σας από Δευτέρα. Μάλιστα. Πάντως η Δώρα τώρα το περνάει ελαφριά σχετικά. Και δεν η Δώρα, έχει δηλαδή κάποιο σοβαρό σύμπτωμα. Η Δώρα λέει ζωάρα κάνει. Το βράδυ συνήθως λένε ότι στον κορονοϊό είναι πιο έντονα τα συμπτώματα. Ναι, είσαι πέμπτη έκτη μέρα, δεν λένε ότι μετά την πρέπει να προσέξεις μετά την πέμπτη μέρα, μην κάνει καμία... Η Δώρα ποια μέρα διεγνώστη θετική, τη Δευτέρα. Αυτό δεν ξέρουμε, επειδή τα συμπτώματα ήταν πολύ ελαφριά. Αυτό δεν ξέρουμε, αλλά πιστεύω ότι το προλάβαμε στην αρχή, γι' αυτό και εγώ είμαι αρνητικός. Μάλιστα. Έχει χαμηλό υπόφυλλο. Φαντάζομαι. Παιδιά, ναι, οπότε φαντάζομαι είναι από την προηγούμενη Παρασκευή, ίσως Πέμπτη. Μάλιστα. Δεν ξέρεις πότε, γιατί βλέπεις και σε ένα σπίτι, ο ένας κολούσε και ο άλλος που κοιμόταν μαζί και τα χνότα του συναντιόντουσαν δεν κολούσε. Τουλάχιστον δηλαδή, ξέρετε πώς κόλλησε η Δώρα. Θα σας πω, όχι δεν ξέρουμε. Υποψιαζόμαστε, αλλά δεν είμαστε και πολύ σίγουροι. Το μόνο καλό και είναι και κάτι που το οφείλω στη Δώρα, το πούμε, γιατί αυτό είναι πιο προνοηπητική από μένα. Όταν η Δώρα άρχισε να έχει κάποια συμπτώματα, τα οποία δεν ξέραμε τι είναι, θεώρησε σωστό να διαχωρίσουμε το σπίτι, να κοιμόμαστε σε διαφορετικά δωμάτια και όταν είναι αυτή στην κουζίνα να μην είμαι εγώ και τούμπαλιν κτλ. Όταν είναι συμπτώματα, τι συμπτώματα, την κόπωση αυτή την είχε δηλαδή και πριν.
ότι έκανε λίγο πυρετό, ότι άρχισε να κάνει δέκατα σε, και πυρετό και ψηλοτότε στις αρχές λίγο, λίγο έβηχε. Ναι, αυτό. Και δεν υποθέσατε ότι είναι κάτι άλλο, γιατί συνήθως υποθέτουμε ότι είναι κρύωμα, ότι κουράζει καλά, το παραπάνω, δέκατα, παιδιά. Όχι, όχι. Ακούστε με, αυτό που λέει η Όλγα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα βρεθήκαμε σε κάποιο χώρο ανοιχτό τη Δευτέρα, όπου ήμασταν πολύ ελαφριά ντυμένοι. Γιατί δεν υπάρχει όπου κρύωμα. Κρυώναμε και οι δύο. Δεν υπάρχει κρύωμα. Και θεωρήσαμε ότι ήταν αυτό. Ναι, ναι, δεν ναι. υπάρχει κρύωμα. Ψήξε τα αγοράκια μας. Αυτή τη θεωρία που λες, ρε Τίνα μου, πόσες φορές έχω ακούσει. Κάνε μπάνιο και βγες χειμώνα έξω στο μπαλκόνι ψήξε με τον ντομάτι. Θα πάθεις. Ψήξε θα πάθεις. Ψήξε θα πάθεις. Άσε λέγε εσύ. Λοιπόν, θα πάθεις. Η κατάψυξη επίσης. Όλα καλά. Σίγουρα θα ξαναδούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ευχόμαστε να παραμείνεις αρνητικός και το κορίτσι μας η Δώρα να πάει πολύ καλά με ελαφριά συμπτώματα. Περαστικά και σιδερένια. Μακάρι. Σας αγαπάμε. Σας βλέπω, σας χαζεύω, μου έχετε λείψει. Και εμάς, μας έχει λείψει ήδη, το ξέρεις. Ειδικά αυτές εχθές με την άφηξη Ντάφη. Έπρεπε να σας δω. Μήπως τον φέρουμε με στολή, ξέρεις. Έλειπε. Ένα γραφιάκι εκεί που τρέχει ο Δημήτρης έξω, στο διάδρομο τον δικό του που είναι από πίσω. Ναι. Εκεί με ένα γραφιάκι. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας, παιδιά. Ναι, καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε. Δημάκο, είδες. Τώρα στο τέλος πήγα. Γραφιάκι, άμα κάθομαι εκεί πέρα και μου είστε μια καμερίτσα. Θέλει, δεν μπορεί. Θέλει, δεν αντέχει. Λοιπόν, φιλιά, αγόρι μου.